Καλησπέρα σε όλους. Απόλλωνας εδώ. Καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι του Γκρίγκο Σκητός. Σήμερα ξανά θα έχουμε μία συνέντευξη και όπως είπαμε περισσότερο μαρτυρία για την κετογονική διατροφή. Θέλουμε πάντα να ασχολούμαστε με πραγματικές μαρτυρίες, με ανθρώπους οι οποίοι θα μας δώσουν και θα μοιραστούν μαζί μας τη δική τους εμπειρία πάνω στην κετογονική διατροφή. Σήμερα μαζί μας είναι ο Στέλιος από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, Απόλλωνα. Και θα μοιραστεί ξανά, όπως είπα, μαζί μας τη δική του εμπειρία με την κετογονική. Θα αναλύσει πώς αυτός ακολουθεί την κετογονική διατροφή και πώς είναι μες στην καθημερινότητά του. Και φυσικά, ποια είναι τα αποτελέσματα τα οποία είδε, τα ωφέλη δηλαδή, μέσα από όλο αυτό τον καινούριο τρόπο ζωής. Στέλιο, πες μας λίγο πρώτα απ' όλα για το δικό σου τώρα το background, για τη γενικά τη διατροφή που έχεις ακολουθήσει πριν την κετογονική όλα αυτά τα χρόνια και γενικά. Πώς έζησες εσύ αυτές τις μεγάλες διαφορές μέσα σε όλο αυτό? Εγώ ήμουνα τυχερός πάντα γιατί ήμουνα υπερκινητικός, οπότε είχα την άσκηση ενταγμένη στη ζωή μου και δεν χρειαζόταν να προσέχω πάρα πολύ τη διατροφή μου για πολλά χρόνια. Οπότε ήμουνα λίγο στο τρυπάκι υδατάνθρακας forever και κατανάλωνα μεγάλες ποσότητες γιατί νόμιζα ότι έτσι πρέπει κάποτε. Έτσι μας συμβούλευαν κιόλας κάποτε. Ακριβώς. Έβγαινε πάντα ο υδατάνθρακας. Ότι είναι η κύρια πηγή. Ναι, ότι ήταν αν θέλεις ενέργεια πρέπει να πάρεις υδατάνθρακα. Έτσι μας λέγανε κάποτε. Και μάλιστα το προτείναμε και εμείς σε άλλους όταν το ακούγαμε. Mm-hmm. Όταν ήρθαν όμως τα lockdowns πέρσι, να τα καλά κάποιες κρίσεις ας πούμε, κατάλαβα ότι η διατροφή μου δεν με βοηθούσε. Ότι άρχισα σταδιακά λόγω έλλειψης κίνησης να παχαίνω. Και ξεκίνησα αρχικά με το intermittent fasting, με τη διακοπτόμενη νηστεία και ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Απλά έφτασα σε σημείο απόλλωνα κατά τη διάρκεια του παραθύρου σύντησης να σκέφτομαι βλακωδώς ότι μπορώ να φάω τα πάντα. Με αποτέλεσμα να φορτώσω όλους τους υδατάνθρακες μέσα στο παράθυρο σύντησης. Δηλαδή, εκείνες τις λίγες ώρες έτρωγα όλα τα γλυκά και όλα τα ψωμιά. Ό,τι έλειπε τις προηγούμενες ώρες της διαλυματικής νηστείας, δηλαδή. Και στην ουσία έκανα υδατάνθρακο πόλεμο, ας πούμε. Βαρούσα mm-hmm. τον οργανισμό μου με υδατάνθρακες. Κάποια στιγμή, λοιπόν, τον Ιανουάριο αυτής της χρονιάς, το Γενάρη, κατάλαβα, 2021 δηλαδή, αρχές mm-hmm. της χρονιάς, κατάλαβα ότι κάπου δεν οδηγείται σε καλό δρόμο όλο αυτό που κάνω, γιατί δεν χόρτενα, δεν είχα κορεσμό. Όσο και να έτρωγα, ό,τι και να λάμπανα, δεν χόρτενα. Και έχω και το ιστορικό του μπαμπά μου που είναι διαβητικός, οπότε άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάτι πρέπει να κάνω τουλάχιστον με τη ζάχαρη, να περιορίσω τη ζάχαρη. Αρχίζω να κάνω την προσωπική μου έρευνα. Βλέπω μια γιατρό κάποια στιγμή σε κάτι βίντεο στο ίντερνετ που έλεγε ότι οι άνθρωποι που έχουν διαβήτη μπορούν να σταματήσουν τις ενέσεις ινσουλίνης αν αλλάξουν τη διατροφή τους. Και λέω, όπα, γίνονται τέτοια πράγματα. Και μετά πέφτω στα δικά σου βίντεο επάνω. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή πρόταση εδώ πέρα και σκέφτομαι να αρχίσω να δοκιμάζω. Μέσα σε μια εβδομάδα είδα πάρα πολύ υλικό από τα δικά σου πράγματα που έχεις ανεβάσει. Και άρχισα να καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρξει ένας δρόμος εδώ πέρα να τον ακολουθήσω. Όσο λοιπόν αρχίζω να περιορίζω τον υδατάνθρακα, τόσο αισθάνομαι πιο υγιής αρχικά. Μιλάμε για το Φεβρουάριο-Μάρτιο, μέσα στην Άνοιξη. Κλείνω τα διαδικτυακά ραντεβού μαζί σου, μου δίνεις τις κατευθύνσεις σου, επιμένεις εσύ, περιόρισε τον υδατάνθρακα όσο μπορείς και με τις παρενέσεις σου να δώσω έμφαση στα ζωικά προϊόντα, mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι μπορώ να το πάω προς τα εκεί. Το πιο δύσκολο από όλα να κόψω ήταν καρπί και σπόροι, γιατί πάντα πίστευα ότι ήταν πάρα πολύ υγιεινό πράγμα αυτό, mm-hmm. ρε παιδί μου. Δεν μπορούσα να το βγάλω από το μυαλό μου εύκολα. Όταν λοιπόν κατάλαβα ότι μπορώ να απαλλαχθώ και από αυτά και έφτασα στο σημείο να είμαι μόνο με ζωικά προϊόντα για λίγο καιρό. Mm-hmm. Δηλαδή, σκέφτηκα αυγά, κρέας, ψάρι και τίποτε άλλο για λίγο, να δούμε πώς πάει, οκ. Okay. Ήτανε αξιοθαύμαστα τα αποτελέσματα. Δηλαδή, μέσα σε λίγες μέρες, ας πούμε σε μια εβδομάδα και κάτι, ξέρω εγώ, άρχισα να
απέκτησα μέση ενώ είχα σαμπρέλα. Για πες μας λίγο, με πόσα γεύματα κινούσουν πάνω κάτω σε αυτό το πλάνο το οποίο εσύ ακολουθούσες? Ένα με δύο. Ένα με δύο ήμουν πάντα. Απλά ήταν πλούσια τα γεύματα. Να αναφέρουμε εδώ ότι είναι το ένα γεύμα, γιατί πάρα πολλοί συνήθως θα ακούσουν ένα γεύμα και πίστεψε με, ερχόμενοι από υδατανθρακικές διατροφές. Είναι μεγάλη τρομοκρατία, εγώ πιστεύω, για τη διατροφή αυτό, ότι αν φας ένα γεύμα δεν θα μπορέσει να βγει η μέρα. Και όμως πιστεύω ότι, όπως και εσύ, ερχόμενοι από υδατανθρακικές διατροφές, βλέπουμε ότι η πείνα εξαφανίζεται και μπορούμε να νιώσουμε τον απόλυτο κορεσμό ακόμα και με ένα γεύμα. Απλώς να είναι ποιοτικές οι τροφές και, όπως πάντα λέω, πάντα να είναι ζωική προέλευση προτεραιότητα, για το λόγο ότι είναι αυτό που μας δίνει, λείπει ο υδατάνθρακας και μας δίνει κορεσμό. Ήταν απίστευτη η διαπίστωση ότι μπορώ να πάω και περισσότερες ώρες με ένα γεύμα. Και περισσότερες ώρες με ένα γεύμα. Δηλαδή, το να ξεπεράσεις και το 18ωρο νηστείας, ακόμα και με άσκηση, και να μην σκέφτεσαι ότι πεινάς, είναι κάτι που σου δίνει την αίσθηση μιας δύναμης. Είναι ισχυροποίηση των οργανισμών σου, έτσι, και του μυαλού σου. Όντως, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι όσο περισσότερο μένουμε χωρίς τροφή, τόσο περισσότερο θα πεινάσουμε, και για το λόγο του ότι καταναλώνουμε υδατάνθρακα. Το σώμα κινείται και λειτουργεί διαφορετικά. Όσες περισσότερες ώρες μένουμε νηστικοί, τόσο εξαφανίζεται και η πείνα, τόσο λιγότερο πεινάμε. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό, και όσοι το κάνουν τώρα συνεχώς πλέον μπορούν να το ακολουθήσουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Πες μου, εσύ ποια είναι, πριν ακολουθήσει την κετογονική, τα πρώτα προβλήματα εμφανισιακά και ίσως υγείας, αν υπήρξαν, να μοιραστεί μαζί μας, που σου έθεσε στην ουσία, έκανε την αλλαγή διατροφής στην κινητήριο δύναμη στην ουσία για να ξεκινήσεις? Ομολογώ ότι το βασικό μου κίνητρο ήταν η εμφάνιση. Καταλάβαινα ότι όσο περνούσε ο καιρός, τόσο έβαζα κιλά. Η αναλογία στήθος και κοιλιάς με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όπως λέει και ένας φίλος, όταν το στήθος σου είναι μεγαλύτερο από την κοιλιά σου, όταν η κοιλιά σου είναι μεγαλύτερη από το στήθος σου, κάτι πρέπει να κάνεις. Κάτι πρέπει να κάνεις, σίγουρα. Αισθανόμουν πολύ άσχημα. Ξεκίνησα να φοράω ρούχα πολύ φαρδιά, γιατί δεν αισθανόμουν καλά με το σώμα μου. Οπότε κατάλαβα πέρσι στις γιορτές, ας πούμε, που φορούσα μόνο φόρμες και πολύ φαρδιές μπλούζες, ότι δεν ένιωθα καλά με το σώμα μου. Και βέβαια καταλάβαινα ότι ο πολύς ο υδατάνθρακας θα με οδηγούσε κάποια στιγμή σε αρρώστια. Είχα κάτι αλλεργικά, τα οποία φυσικά εξαφανίστηκαν με την κετογονική. Κάτι δερματικά, δηλαδή κάτι αλλεργίες που μου βγάζε κατά καιρούς. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς από τη διατροφή ή ήταν το στρες μαζί με τη διατροφή, τα οποία φύγανε τελείως τώρα. Περισσότερο σαν πρόληψη και σαν για να έχω το σώμα που θέλω. Η πρώτη σου επαφή με την κετογονική ήταν με τη στάνταρ κετογονική. Δηλαδή, τα πρώτα πράγματα τα οποία σίγουρα διάβασες μέσω ίντερνετ ήταν κάτι το οποίο ήταν γενικευμένο τελείως, οι πληροφορίες οι οποίες οι πρώτες δέχτηκες? Ήμουν τυχερός, γιατί έπεσα πολύ νωρίς πάνω στα δικά σου βίντεο. Αυτό που προτείνεις θεωρώ ότι είναι τεράστιο όπλο. Τεράστιο όπλο για την υγεία και για την εμφάνιση και για το σώμα και για το να αισθάνεται κάποιος καλά και απεξαρτητοποιημένος από τη σαβούρα που προτείνει η μαζική διατροφή. Οπότε, στην ουσία ήταν μια προσωπική μου πορεία μέχρι να φτάσω στην καθαρή μεσογειακή και το γονική διατροφή που προτείνεις. Στην αρχή έκανα λίγο, ξέρεις, cheat. Έκανα λίγο, έκλεβα λίγο, έβαζα υδατάνθρακα σε χαμηλά επίπεδα και όλο και το χαμήλωνα αυτό το πράγμα. Αλλά τη ζάχαρη την είχα κόψει από την αρχή, γιατί καταλάβαινε ότι το... Πάρα πολύ καλά. Πες μου τώρα, τι αντίκτυπο έχει όλο αυτό τώρα στην προσωπική σου ζωή, όπου η οικογένεια, φίλοι σε βλέπουν να αλλάζεις αυτό τα κλασικά γεύματα, ότι δεν τρως υδατάνθρακα, το τι ακριβώς πίνεις, γιατί είναι και τα ροφήματα ένα μεγάλο κομμάτι. Πώς αντιδράσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τι σου είπανε,
Ποια είναι η εμπειρία σου πάνω σε αυτό? Μου λένε, όλοι μου είπαν, πρέπει να ρωτήσεις κάποιον ειδικό, πρέπει να ρωτήσεις κάποιον γιατρό, ανησυχούν, γιατί είναι πολύ δυνατή και η άλλη προπαγάνδα, ότι ξέρεις, θα σου ανέβουν οι χοληστερίνες και τέτοια. Γενικά ο κόσμος φοβάται. Είναι τόσο μεγάλη η πίστη, γιατί σχεδόν πίστη είναι, ότι ο υδατάνθρακας είναι αυτό που πρέπει να καταναλώνουμε, που είναι πολύ μεγάλη και η επιφύλαξη του κόσμου. Βέβαια, είναι τόσο μεγάλη η ικανοποίηση που λαμβάνω από αυτή τη διατροφή, που επειδή εγώ δεν αισθάνομαι την ανάγκη, δεν μου λείπει πια το ψωμί, δεν μου λείπει πια τίποτα. Αισθάνομαι ότι είμαι πλήρης και γευστικά και από άποψη θρεπτικών συστατικών από αυτά που λαμβάνω. Οπότε αυτό με κάνει ακόμη πιο δυνατό σε σχέση με το να επιμείνω σε αυτό το πλάνο και να κρατηθώ σε αυτά τα επίπεδα. Το δυσκολότερο μάλλον ήταν σε σχέση με το αλκοόλ, γιατί είναι της παρέας και τα λοιπά, αλλά η εναλλακτική της σόδας και του ψινού νερού είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή είναι σαν να πίνω μπύρα όταν πίνω σόδα πια, ας πούμε. Δεν μου λείπει κάτι και οι άνθρωποι τώρα αρχίζουν και καταλαβαίνουν τι κάνω, γιατί το βλέπουν πλέον και στην εμφάνισή μου και εντυπωσιάζονται. Τους το προτείνω, τους λέω παιδιά σιγά σιγά δοκιμάστε το. Νομίζω ότι κάποιοι έχουν ήδη αρχίσει να πείθονται. Όντως είναι λίγο διστακτικοί οι περισσότεροι, λόγω του λίπους νομίζω περισσότερο, παρά το ότι η κετογονική σαν κετογονική δεν βασίζεται μόνο στην κατανάλωση λίπους, γιατί είπαμε ότι η κέτος είναι μια μεταβολική κατάσταση απουσίας υδατάνθρακα και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Ανέφερες γιατρούς, εσύ ήρθες αντιμέτωπος με το φαινόμενο γιατροί εξετάσεις? Δεν χρειάστηκε, γιατί μου είχες προτείνει να παρακολουθώ τις μετρήσεις του αίματος με το μετρητή και τον ογλυκόζης. Με το μετρητή. Και είχα μια σιγουριά εκεί πέρα. Έβλεπα ότι το σάκχαρό μου ήταν σε τέλεια επίπεδα. Πάντα. Και σε πολύ καλά επίπεδα και οι μετρήσεις των κετώνων. Οπότε και επειδή αισθανόμουν όλο και πιο... Πώς το λένε, αισθάνομαι ότι μπορώ να είμαι... Δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο καλά. Πηγαίνω για άσκηση μυστικός, που κάποτε θεωρούσα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Και έχω περισσότερη ενέργεια από ό,τι παλιότερα με τα γεύματα. Ανέλησε μας λίγο με τη γυμναστική ασχολείσαι, τι ακριβώς κάνεις, να έχουν και ο κόσμος έτσι μια εικόνα στο πώς εσύ προσωπικά περίπου κινείσαι. Προτιμώ το αερόβιο γενικά. Μου αρέσει να τρέχω, μου αρέσει πολύ να τρέχω. Λόγω των lockdowns μεταφέρθηκα σε υπαίθρια δραστηριότητα. Μου αρέσει να τρέχω τώρα έξω, ενώ παλιότερα το έκανα στο γυμναστήριο, ας πούμε, σε διαδρόμους. Και πήρα και στο σπίτι ένα πύργο που έχει για έλξεις και για βυθίσεις και κάνω που και που και εκεί πέρα, με το βάρος του σώματος δηλαδή. Θα έλεγα ότι περίπου έχει 1 με 1,5 μήνα που ξεκίνησα να είμαι πολύ πιστός στη διατροφή που προτείνεις και βλέποντας τα αποτελέσματα όλο και περισσότερο μπορώ να πάω παρακάτω. Δηλαδή σήμερα έκανα 4 σετ με έλξεις και πήγε πολύ καλά το πράγμα, ας πούμε, και καταλαβαίνω ότι και δυναμώνω και γίνομαι πιο υγιής και το σώμα μου αποκτά καλύτερες αναλογίες. Παρά το ότι ίσως να κάνεις 1 ή 2 γεύματα ημερησίως, έτσι. Νομίζω ότι πάλι περισσότεροι ξανά θα ίσως να κολλήσουν στο θέμα ότι με ένα γεύμα, παρότι προσωπικά έχω και αρχεία τύπου Texas Scan, που είναι επαγγελματικές μετρήσεις, λιπομέτρηση, μυϊκό ιστό, μπορούμε να πούμε ότι αυξάνεται το μυϊκό ιστός, γιατί να αναφέρουμε εδώ ότι οι κετώνες είναι αναβολικοί, οπότε αναβολίζουν, δεν μπορούμε να χάσουμε μυϊκό ιστό. Σίγουρα θα πρέπει κάποιος να το δοκιμάσει ώστε να μπορέσει να το καταλάβει. Καταλαβαίνω ότι για τους περισσότερους ίσως είναι λίγο παράλογο το πώς μπορεί κάποιος να κινηθεί και θέλω και σίγουρα μέσα από αυτά εδώ τα βίντεο, ας το αποκαλέσουμε podcast πλέον,
ότι να ακούσουν τις μαρτυρίες και την εμπειρία όλων όσων ακολουθούν αυτό τον τρόπο ζωής, γιατί είναι τρόπο ζωής, δεν είναι κάτι που απλώς επειδή χάνουμε λίπος είμαστε χαρούμενοι, ξαναγυρνάμε πίσω στον υδατάνθρακα. Νομίζω ότι, πιστεύω ότι συμφωνείς πάνω σε αυτό, ότι ο υδατάνθρακας πρέπει να γυρίσουμε να τρώμε όλα αυτά τα γλυκά, ενώ μπορούμε να κάνουμε ένα και το γλυκό, σίγουρα μπορεί να επαναφέρει όλες αυτές τις λιγούρες και τις παρενέργειες που είχαμε πριν. Μα καταλαβαίνω και εγώ ότι το μυϊκό μου σύστημα δεν επηρεάζεται παρόλο που κάνω ένα γεύμα τη μέρα. Αν το έκανα αυτό με οποιοδήποτε άλλη διατροφή, θα αισθανόμουν ότι δεν μπορώ να κουνηθώ, ας πούμε, από την κόπωση ή από το ότι οι μύες αρχίζουν να ατροφούν. Θα έλεγα ότι συμβαίνει το αντίθετο, ότι μπορεί να περνάνε κάποιες μέρες που δεν προλαβαίνω να κάνω άσκηση και ξέρω ότι δεν χάνω τη δύναμή μου. Πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Τι θα έλεγε σε όσους είναι διστακτικοί στο να ξεκινήσουν την κετογονική ή μια, στο πούμε, χαμηλών υδατανθράκων, νομίζω ότι ίσως για κάποιους ένα low carb πρωτόκολλο, ένα πρώτο σκαλοπάτι, να ήταν αυτό. Ή ακόμα και για κάποιους, να πάμε λίγο μακρύτερα, λίγο παλαίο, να είχαν και κάποιο φρούτο, γιατί απαγορεύοντας ξηρούς καρπούς, γαλακτοκομικά, τα οποία βάζουμε τρομερά φρένα στην απώλεια, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά σταδιακά, με την πτώση αυτών των κιλών πρώτα και από εκεί και πέρα κάποιων πραγμάτων, εσύ τι θα τους πρότεινες που είναι τόσο διστακτικοί? Πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσει κάποιος αυτό το πρόγραμμα. Δεν θα πω για μεταμόρφωση, γιατί είναι βαριά λέξη, αλλά σίγουρα είναι ένας επαναπρογραμματισμός του οργανισμού με έναν τρόπο που και αισθάνεσαι πιο ισχυροποιημένο το ανοσοποιητικό σου, το καταλαβαίνεις δηλαδή και στην υγεία σου και στις επιδόσεις σου και στη διάβγεια την εγκεφαλική. Μπορώ να προγραμματίζω τα πράγματα που έχω να κάνω μέσα στη μέρα πολύ πιο εύκολα από ό,τι παλιότερα. Ο υδατάνθρακας σε πήγαινε κάθε τόσο στο να πρέπει να σκέφτεσαι τώρα τι θα φάμε, τώρα τι θα φάμε. Αυτό βγαίνει, ας πούμε, από τη ζωή σου. Ξέρεις ότι θα κάνεις εκείνο το ένα γεύμα, το έχεις προετοιμάσει, ξέρεις ότι θα είναι ποιοτικό, οπότε σε περιμένει και θα ικανοποιήσεις πλήρως τον οργανισμό σου με αυτό το ένα γεύμα, ας πούμε. Και δεν... θα έλεγα τελικά ότι είναι χαζομάρα να μην το δοκιμάσουμε. Είναι χαζομάρα. Και είναι και θέμα υγείας. Θεωρώ ότι οι υδατάνθρακες είναι μεγάλο... οδηγούν σε προβλήματα. Σίγουρα η υπερκατανάλωσή τους είναι ένα φαινόμενο που τελευταία το έχουμε καταλάβει, αν όχι σχεδόν όλοι, νομίζω μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, ότι η υπερκατανάλωση και ιδιαίτερα επεξεργασμένων υδατανθράκων οδηγεί σε τρομερές επιπτώσεις για τον οργανισμό. Πες μου λίγο την εμπειρία σου τώρα όμως με την διαλυματική νηστεία. Πώς σου φάνηκε στην αρχή, πόσο εύκολο ήταν να την ακολουθήσεις, ποια ήταν τα μικρά τρίκ ή κόλπα, αν θες, τα οποία έβαλες ακολουθώντας μόνο σου αυτό, όταν το στην ουσία πρωτοέμαθες για την διαλυματική νηστεία? Το πρώτο στοίχημα ήταν η νηστική προπόνηση. Όταν είδα ότι μπορώ να κάνω νηστική προπόνηση, που πάντα σου είπα, θεωρούσα ότι χωρίς το πρωινό ήταν αδύνατο να βγω από το σπίτι, ας πούμε. Πριν να ανοίξω τα μάτια μου, είχα αρχίσει να τρώω το πρωινό κάποτε. Όταν έκανα λοιπόν προπόνηση νηστική την πρώτη φορά, και είδα ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί φοβόμουν ότι μπορεί να ζαλιστώ, ότι φοβόμουν ότι θα χάσω την ενέργειά μου. Άρχισα σιγά σιγά να περιορίζω όλο και περισσότερο το παράθυρο σύντησης, μέχρι που άρχισα να κάνω εκείνες τις δοκιμές με τα 24 ώρα και τα 36 ώρα, λίγο πιο σπάνια για καλή αποτοξίνωση, ας πούμε, και είδα ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο όλο αυτό το πράγμα. Και όσο το πηγαίνεις, τόσο σε βοηθάει και εκείνο. Γι' αυτό συνήθως λέμε ότι ίσως στην αρχή λιγότερες ώρες ίσως να βοηθήσουν να κάνουμε μια καλύτερη προσαρμογή πάνω στο πλάνο της διαλυματικής νηστείας, γιατί η νηστεία πάλι που δεν έχει να κάνει με τη διατροφή, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να φάνε ακριβώς ό,τι είπες και εσύ στην αρχή, οτιδήποτε θέλουν μέσα σε αυτό το παράθυρο. Αλλά μακροπρόθεσμα αυτό δεν έχει να προσφέρει τίποτα στο σώμα. Γιατί όταν καταναλώνουμε ένα παγωτό ή ένα γλυκό ή τροφές, πίτσες έτοιμες, οι οποίες περιέχουν τόσα πολλά πρόσθετα, το σώμα κάποια στιγμή σίγουρα
δεν θα λειτουργεί πλέον το ίδιο όπως πριν. Αυτά τα πρόσθετα έχουμε πει, έχουμε κάνει διάφορα βίντεο ότι προκαλούν διάφορα σφλεγμονές, ιδιαίτερα στο μικροέντερο. Έχουμε μιλήσει για το νοσοποιητικό μας σύστημα και εδώ πέρα θέλω να μου πεις εσύ πώς έχει βελτιωθεί τώρα η υγεία σου. Μας είπες ότι είδες κάποια βελτίωση σε κάποιες αλληλίες και αυτά, αλλά η υγεία σου σε σχέση με πριν 5 χρόνια, για παράδειγμα, σε σχέση με τώρα, ακολουθώντας την κετογονική διατροφή. Αισθάνομαι πιο δυνατός, αισθάνομαι ότι έχω περισσότερη ενέργεια, αισθάνομαι το δέρμα μου πολύ πιο σφιχτό και ελαστικό, γιατί πιθανότατα, επειδή παλαιότερα ήμουν λιποφοβικός, καθότι ήμουνα υδατάνθρακας και τίποτα άλλο, ήταν πιο λεπτή η επιδερμίδα μου από όλουνα. Ενώ τώρα με την κετογονική, τώρα δεν θέλω να πω να δώσω και κίνητρα που δεν είναι ακριβώς επιβεβαιωμένα στον κόσμο, αλλά εγώ βλέπω το σώμα μου, την επιδερμίδα μου, ας πούμε, σε πολύ καλύτερη κατάσταση από πριν, γιατί είχα κάτι αλλεργικές δερματίτιδες παλιότερα, οι οποίες πήγανε τελείως, και αισθάνομαι και, και τις αρθρώσεις μου να λειτουργούν καλύτερα, ότι μπορώ να τρέξω περισσότερο. Γενικά και στον ύπνο, και στον ύπνο. Αισθάνομαι ότι ξεκουράζομαι περισσότερο όταν κοιμάμαι. Κάνω καλύτερο κύκλο ύπνου. Να αναφέρουμε ότι το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και σίγουρα χρειάζεται χοληστερίνη. Να το πούμε πολύ απλά για να καταλάβουν όλοι τον ορισμό. Αν δεν καταναλώνουμε χοληστερίνη, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καλή επιδερμίδα. Και οι περισσότεροι, οι οποίοι βλέπουμε, και ιδιαίτερα γυναίκες που συνήθως θα πούνε δεν έχω πολύ καλή επιδερμίδα, είτε ακόμα αναφέρονται και στα μαλλιά και στα νύχια, που αυτό είναι πρόβλημα πρωτεΐνης πλέον, φοβούνται την πρωτεΐνη. Το ίδιο είναι και με το λίπος. Το λίπος, ιδιαίτερα στις γυναίκες, βλέπουμε ότι πάλι έχουν μεγάλες ορμονικές αλλαγές. Χρειάζεται το λίπος για να κάνει όλες αυτές τις λειτουργίες. Αν δεν καταναλώνουμε αυτά τα πράγματα, και δεν λέμε για υπερκατανάλωση, αλλά για μέσα σε 2 ή 3 ακόμα γεύματα, αν θέλετε, κάποιος είναι στην αρχή, νομίζω ότι μπορεί να καταναλώσει μια πολύ καλή ποσότητα αυτών των ποιοτικών τροφών, και ιδιαίτερα όπως η κετομεσογειακή διατροφή έχει. Και έχουμε κάνει και διάφορα e-book, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από την ιστοσελίδα greekosketo.gr, που με τις αποδεκτές τροφές, ώστε να αρχίσετε να κάνετε βήμα-βήμα, μάλλον μικρά βήματα στην αρχή, να βάλετε αυτά τα πράγματα στο διατροφολόγιο σας. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο για όλους είναι να κάνουν το πρώτο βήμα. Εκεί αρχίζει όλο το ταξίδι. Αλλά πιστεύω ότι περισσότερο και το εξωτερικό περιβάλλον, όπως οι φίλοι, ακόμα και η οικογένεια, μπορούν να επηρεάσουν αρκετά αρνητικά τη θέληση κάποιου, ώστε να ξεκινήσει όλο αυτό το ταξίδι, το οδηπορικό, με μια διατροφή, με την οποιαδήποτε διατροφή, όχι απλώς την κετογονική. Όμως τώρα, όταν υπάρχουν ασθένειες, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να βρούμε το δικό μας κομμάτι, γιατί ένας φίλος μπορεί να μας πει, πιες μια μπύρα, φάει ένα σάντουιτς, μια πίτσα, αλλά αυτό θα μας βοηθήσει στο δικό μας το σώμα, αν έχουμε π.χ. διαβήτη κάποιο αυτοάνοσο. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς σαν για τον εαυτό μας πρώτα, πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε, γιατί αργότερα ίσως να χρειαστεί να βοηθήσουμε κάποιους άλλους. Μετά από αυτή την επιτυχία την οποία έχεις, ποιο είναι το μήνυμά σου για όσους μας βλέπουν? Μπορούμε να επεξαρτητοποιηθούμε από ό,τι μας κάνει κακό. Και η κετογονική, η μεσογειακή κετογονική διατροφή που προτείνεις, με έκανε να το καταλάβω αυτό πάρα πολύ καλά. Γιατί ήμουνα τόσο εξαρτημένος από τον υδατάνθρακα, που παλιότερα δεν θα πίστευα με τίποτα ότι μπορώ να το βγάλω από τη ζωή μου. Βγάζοντας τον από τη ζωή μου και καταλαβαίνοντας ότι έκανα κάτι πάρα πολύ καλό για το σώμα μου και τον οργανισμό μου και την υγεία μου, νομίζω πλέον ότι αν χρειαστεί ξανά να κάνω κάτι ώστε να επεξαρτητοποιηθώ από μια συνήθεια που με βαραίνει, είναι κάτι που μπορώ να το κάνω. Δηλαδή, απέδειξα στον εαυτό μου τη δύναμη που έχω να πω όχι σε αυτά που μου κάνουν κακό. Δηλαδή, είναι και θέμα δύναμης του μυαλού μετά. Ναι, νομίζω ότι ο καθένας είναι ενάντια στον εαυτό του πρώτα, και παρά στον υδατάνθρακα τον ίδιο ή στο οτιδήποτε μας κάνει εξάρτηση.
Πες μου λίγο τώρα, μιλήσαμε για εξάρτηση, έχεις χρησιμοποιήσει εσύ συμπληρώματα ή όλα αυτά τα πράγματα, γιατί βλέπουμε ότι και αυτά δημιουργούν μια εξάρτηση και πάνω ακόμα στη διατροφή, με την γετογονική είπαμε θέλουμε να το λύσουμε ιδιαίτερα και το μεσογειακή μέσω των τροφών και να αφήσουμε ως τελευταία επιλογή τα συμπληρώματα. Ευτυχώς δεν είχα τέτοια προβλήματα. Εξαρτήσεις είχα από τροφές. Δηλαδή νόμιζα ότι έπινα 1 λίτρο γάλα κάθε μέρα. Έτρωγα πάρα πολύ ταχίνι, μαρμελάδες, τέτοιες εξαρτήσεις. Παλιότερα μάλιστα κάπνιζα κιόλας και έκοψα και το κάπνισμα, που ήταν και αυτό ένα πολύ μεγάλο βήμα. Σίγουρα. Να καταλάβεις. Είναι πολύ ευαίσθητος ο οργανισμός μας, Απόλλωνα. Εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα. Και η ισορροπία της υγείας είναι κάτι πάρα πολύ ευμετάβλητο. Το να του προσφέρουμε συνέχεια σκουπίδια είναι μεγάλο λάθος, γιατί τάκ, από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να πέσει πολύ άσχημα το σώμα μας. Ενώ με την μεσογειακή και το γονική διατροφή ξέρεις ότι τον έχει συνέχεια σε ένα επίπεδο καθαρό, απαλλαγμένο από πράγματα που μπορεί να το κάνουν κακό. Για ανέλησέ μου τώρα λίγο πώς εσύ το βλέπεις τώρα, θα σου γίνει αυτό ένας τρόπος ζωής τον οποίο θα ακολουθήσεις από εδώ και πέρα για πάντα? Δεν θα ήθελα να το βγάλω από τη ζωή μου, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι σαν σκαλοπατάκια πάντα. Όταν ανεβαίνεις ένα σκαλοπάτι και μπορείς να δεις λίγο πιο ψηλά, λες, κοίτα, μπορώ να κάνω και αυτό. Δηλαδή, έχω αρχίσει να σκέφτομαι να ξεκινήσω και κάποια καινούργια αθλήματα, ότι μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα στη ζωή μου. Δηλαδή, ανοίγουν και οι ορίζοντες σου γενικότερα. Ενώ πριν ήμουν στη διαδικασία του, OK, σιγά-σιγά γυρνάμε, οπότε θα αρχίσουμε να πέφτουμε και θα βγούμε στη σύνταξη, ας πούμε. Τώρα δεν αισθάνομαι καθόλου έτσι. Αισθάνομαι ότι έχω πάρει παράταση για περισσότερα χρόνια. Ότι το σώμα μου μπορεί να ανταπεξέλθει σε μεγαλύτερες δυσκολίες από εδώ και πέρα. Και μπορώ να αποδώσω σε περισσότερα πράγματα. Τέλεια. Νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι το καλύτερο. Πιστεύω ότι όσοι μπορέσουν να ακολουθήσουν και να εφαρμόσουν σωστά, γιατί η εφαρμογή της κετογονικής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί όντως κάποιοι ίσως έχουν κάποιες παρενέργειες στην αρχή και το λόγο ότι δεν κάνουν σωστή εφαρμογή των τροφών, δεν ξέρουν πώς να κινηθούν, μπορούν να πέσουν σε, θα λέγαμε, σε τείχο, σε κάποιο εμπόδιο, το οποίο μπορεί να φοβηθούν να πάθουν ή να έχουν ζαλάδες, κάτι το οποίο, ή κάποια δυναμία, όπου μπορεί να τους φοβήσει και να σταματήσουν ξαφνικά. Νομίζω ότι αυτό θα χρειαστεί και ιδιαίτερα οι πληροφορίες που υπάρχουν στο ίντερνετ, είναι μια θάλασσα πληροφοριών μάλλον, όπου μπορούμε να δούμε το οτιδήποτε. Καλό είναι να διαβάζουμε 2 και 3 φορές κάποιο τουλάχιστον άρθρο, βίντεο, να το δούμε, να το ξαναδούμε ή να τα συγκρίνουμε, να δούμε τι ακριβώς δουλεύει και ποιος τα λέει πάνω απ' όλα. Αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο πάνω σε αυτό. Εγώ, Στέλιο, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πληροφορίες και την εμπειρία που μοιράστηκες μαζί μας εδώ στο κανάλι. Είναι πολύ σημαντικό. Με συγχωρείς, και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Υπήρξαν στιγμές που δεν αισθανόμουν τόσο καλά. Δηλαδή, ήμουν έτοιμος να πάω να αγοράσω μια σοκολάτα, ξέρω εγώ, ή να κάνω, να κλέψω λίγο και τέτοια. Ξαναβλέποντας, όπως είπες και εσύ, το υλικό που έχεις ήδη ανεβάσει στο ίντερνετ, που είναι αρκετά μεγάλος όγκος ήδη, έπαιρνα το feedback και την ανατροφοδότηση να το παλέψω. Δηλαδή, κάποιες φορές που ήμουν λίγο πιο αδύναμος, ας πούμε, σε σχέση με την πορεία της κετογονικής, μου δώσεις πολύ μεγάλη δύναμη και οι συμβουλές σου, δώσε έμφαση στα ζωικά προϊόντα, δώσε έμφαση στα ζωικά προϊόντα που επέμενες, ήταν το κλειδί. Είχα πάθει εξάρτηση εντωμεταξύ από τα γλυκαντικά για κάποια στιγμή, γιατί ένιωθα ότι αυτή η γεύση μου λείπει πάρα πολύ, ξέρω εγώ. Και κάποια στιγμή μου είπες το ακραίο που δεν περίμενα ότι θα μπορούσα να το κάνω. Κόψε την οδοντόκρεμα. Και λέω, όχι, τι γίνεται εδώ πέρα, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Και παίρνω οδοντόκρεμα αλατιού από κατάστημα με βιολογικά. Και όντως με βοήθησε και αυτό στο να μην με ενοχλεί και τόσο, στο να μην έχω τόσο μεγάλη ανάγκη από τα γλυκαντικά. Και ναι, καταλάβαινα μετά και τη γεύση του κρέατος καλύτερα και τη γεύση του
φυσικού λίπους στο κρέας και το ψάρι και έχει αλλάξει ο τρόπος που γεύομαι τα πράγματα και είναι υπέροχο. Σίγουρα όλα αυτά τα συνθετικά πράγματα τα οποία καταναλώνουμε καθημερινά και ιδιαίτερα τα γλυκαντικά τα οποία είναι βομβαρδισμένα με όλα τα προϊόντα έχουν αλλάξει την γευστική παλέτα την οποία τους γευστικούς κάλικες τους οποίους έχουμε και όταν κάποιος τρώει για παράδειγμα αβοκάντο πρώτη φορά μου λέει αυτό δεν έχει γεύση. Μα έχει γεύση και μόλις περάνε ίσως 4-5 εβδομάδες μετά λένε «Ουάου, εγώ δεν πιστεύω ότι το αβοκάντο έχει τέτοια γεύση». Και φυσικά με όλες τις τροφές όπως το κρέας που ανέφερες και αυτά, σίγουρα κάποια προϊόντα πρέπει να φύγουν. Οι οδοντόπαστες και αυτά, αν δεν προσέξει κάποιος τα συστατικά, είτε δει, που λέω πάντα πίσω, γυρίστε την οδοντόκρεμα, δείτε την ουρίτσα, έχει μαύρο χρώμα, σημαίνει ότι είναι χημική, έχει κόκκινο χρώμα, πάλι είναι φαρμακευτική, είναι πράσινο, είναι μπλε, τι είναι. Θα πρέπει να γνωρίζουμε. Καλό είναι να παίρνουμε με την πράσινη, το οποίο είναι φυσική, είναι ότι το καλύτερο, άντε μέχρι μπλε. Και από εκεί και πέρα είδες ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να κάνουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες, αλλά οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά πολλές φορές. Ναι. Εγώ θα πρότεινα να κάνουν κάποια συνάντηση μαζί σου διαδικτυακή, όποιοι έχουν επιφυλάξεις, γιατί... ό,τι ερωτήματα και να έχει κάποιος σε σχέση με τη μεσογειακή και τη γονική διατροφή, έχω την αίσθηση ότι μπορείς να τα απαντήσεις. Είτε σε σχέση με την υγεία, είτε σε σχέση με τα ιατρικά προβλήματα, είτε σε σχέση με τη διατροφή. Είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο και ναι, μπορώ να το προτείνω σε οποιονδήποτε. Και όμως ελπίζω ότι, όπως είπα, θα προσπαθήσουν να δουν αυτή την οπτική γωνία τουλάχιστον. Δεν θέλουμε όλοι να ακολουθήσουν την κέντρο μεσογειακή διατροφή, απλώς να καταλάβουν και να δουν ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό που ίσως τους ωφελήσει, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για προβλήματα υγείας, όπως είναι διαβήτης, αυτοάνος, ακόμα και καρκίνος, ότι η διαλυματική νηστειακή και το γονική διατροφή μπορούν να βοηθήσουν πάνω σε αυτό το τομέα και να βελτιώσουν την υγεία μακροπρόθεσμα, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα. Δεν είχα νιώσει ποτέ τόσο μεγάλη ικανοποίηση γευστική από γεύματα, από ένα γεύμα. Έπρεπε να πάρω και αυτό και εκείνο και το άλλο και το άλλο και κριτσίνια και μαρμελάδα και μερέντα. Δηλαδή ένα συνδυασμός από συνθετικές και επεξεργασμένες τροφές που δεν σου προσφέρουν κανένα κορεσμό, ούτε καν εγκεφαλικό ας πούμε από ένα σημείο και μετά. Ενώ με τα καθαρά γεύματα που προτείνει και το γονική διατροφή, το αισθάνεσαι παντού. Στο στόμα σου αυτό το πράγμα. Και στο... Είναι η διατροφική πυκνότητα. Γι' αυτό λέω πάντα θα πρέπει να τρώμε διατροφικά πυκνά. Δεν μπορούμε να παίρνουμε τροφές οι οποίες δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα. Πολλές φορές μπορούμε να δούμε τύπου κόντζακ, για παράδειγμα, τροφές οι οποίες είναι ίνες, όπου μόλις τις καταναλώνουμε, στην ουσία απορροφούν τα υγρά, διωγγώνονται στο στομάχι, δίνουν μια αίσθηση κορεσμού, χωρίς όμως το σώμα. Τι να κάνει, να απορροφήσει τα απαραίτητα μακροστοιχεία και μικροστοιχεία. Οπότε μπορούμε να χάσουμε εύκολα μυϊκό ιστό γιατί δεν έχουμε τραφεί σωστά. Και απλώς τι έχουμε κάνει, στην ουσία έχουμε ξεγελάσει τον ίδιο μας τον εαυτό, το ίδιο μας το σώμα, ότι έχει λάβει τροφή. Και κάπως έτσι κινούνται οι περισσότεροι με αυτά τα προϊόντα, τα οποία είναι πάλι, προσπαθούν να μιμηθούν την συμβατική κλασική διατροφή, την οποία δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Αυτό είναι ένα τελείως καινούριο τρόπο ζωής, ο οποίος μπορεί μόνο να βελτιώσει την υγεία και αυτός είναι ο σκοπός μας. Και η εμφάνιση φυσικά με την μείωση των κιλών και την αλλαγή της σωματοδομής, περισσότερο μυϊκό ιστό, λιγότερο λίπος, φυσικά ο καθρέφτης θα γίνει καλύτερος φίλος, πιστέψτε με. Πιστεύω και εσύ να έχεις δει αυτή, όπως είπες, την τρομερή διαφορά στον καθρέφτη, η οποία σου αναπτερώνει και το ηθικό, έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό το συναίσθημα το οποίο προβάλλεις. Βοηθάει πάρα πολύ η εικόνα μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς ζούμε σε εποχή εικόνας, ας πούμε. Και το να βλέπεις σχεδόν ξαφνικά το σώμα σου να αλλάζει. Όταν μπεις δηλαδή στην πολύ βαθιά και το γονική διατροφή και κόψεις τελείως τις υδατάνθρακες. Είναι πολύ εντυπωσιακό και σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις φυσικά αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ότι συνεχώς υπάρχει μια όθηση, είτε οπτική, είτε για κάποιους ότι έχει πέσει η ζυγαριά, αλλά είπαμε πάντα δεν θέλω να στηρίζονται στη ζυγαριά, γιατί απλώς δείχνει ένα νούμερο με ένα παλιό παντελόνι, μια μεζούρα, νομίζω ότι είναι ό,τι το καλύτερο. Φόρεσα παντελόνι που είχα 22 χρόνια να φορέσω και δεν το πίστευα ότι μου μπήκε, ας πούμε. Δεν χωρούσε ούτε καν στα πόδια κάποτε και όμως ξαναμπήκε.
Αυτές είναι, ξανά λέμε, οι λεπτομέρειες οι οποίες και όμως κάνουν τη διαφορά. Κάπως έτσι όλοι μπορούν να χτίσουν έναν διαφορετικό νέο τρόπο ζωής, να βελτιώσουν την υγεία ξανά. Και θέλω να το τονίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την υγεία μας. Δεν είναι απλώς ότι, α, εντάξει, εγώ έχω αυτή την ασθένεια, τελείωσε για εμένα, δεν υπάρχει γυρισμός. Και όμως, αν αλλάξουμε τρόπο ζωής, πιστεύω ότι μπορούμε να γυρίσουμε κατά ένα ποσοστό τουλάχιστον για κάποιους πίσω στην κανονικότητα. Απόλυνα, για πρώτη φορά στη ζωή μου, για πρώτη φορά, πάντα είχα καλό σώμα γιατί πρόσεχα, αλλά για πρώτη φορά στη ζωή μου βγήκα και έτρεξα. Βγαίνω και τρέχω έξω, ακόμα και χωρίς μπλουζάκι, δηλαδή μόνο με το σορτσάκι. Αυτό δεν μπορούσα, δεν είχα την αυτοπεποίθηση να το κάνω παλιότερα. Ενώ τώρα καταλαβαίνω ότι έχω κάνει το καλύτερο που μπορώ για το σώμα μου και συνεχίζω να το κάνω και έχει βελτιωθεί τόσο πολύ η εικόνα που αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα ακόμα και έτσι. Αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο πλέον αυτού του τρόπου ζωής. Γιατί σίγουρα όταν κάποιος έχει περιττά κιλά, ίσως να μην αισθάνεται πολύ καλά για την εικόνα την οποία έχει, αλλά νομίζω ότι αυτό μπορεί να λυθεί σχετικά εύκολα. Απλώς δεν υπάρχει και ούτε κάποιος κόπος. Νομίζω αυτή η διατροφή δεν είναι μια διατροφή η οποία γευστικά δεν είναι καλή. Δεν είναι το κλασικό στήθος κοτόπουλο με μπρόκολο, για παράδειγμα. Έχει τροφές οι οποίες είναι πάρα πολύ γευστικές, ιδιαίτερα το λίπος που είναι γευστικό, και διατροφικά πυκνές, γιατί μας φέρνουν κορεσμό. Κάπως έτσι μπορούμε να συνδυάσουμε όλα αυτά τα πράγματα και να έχουμε μια εύκολη απώλεια λίπους, δεν θέλω να πω απλώς βάρους, η οποία μπορεί να φέρει όλο αυτό το πακέτο το οποίο αναφέραμε. Ναι, είναι εξαιρετικό, εξαιρετική μέθοδος και εξαιρετικός τρόπος ζωής. Ισχυροποιείται η υγεία, καταλαβαίνεις ότι το μυϊκό σύστημα ανταποκρίνεται και δεν θα το χάσεις ακόμα και αν σταματήσεις την άσκηση για κάποιο χρονικό διάστημα. Και αισθάνομαι πολύ καλύτερα και εγκεφαλικά και σωματικά και στην υγεία μου και στον οργανισμό μου. Και ναι, ήταν πολύ λεπτή η επιδερμίδα μου, νομίζω, με τον υδατάνθρακα. Και τώρα πλέον είναι και... Γενικά υπάρχει αυτή η τάση που λένε όλοι για ενυδάτωση, ενυδάτωση, ενυδάτωση. Εν τω μεταξύ, μάλλον χρειάζεται η σωστή λίπανση κυρίως από μέσα και λύνονται τα προβλήματα. Απεξαρτητοποιείσαι ακόμα και από κρέμες περιποίησης και από πολλά προϊόντα τα οποία είναι ύποπτα, ας πούμε. Σίγουρα, για το λόγο το ότι αν διατροφικά δεν μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο για το σώμα, ό,τι και να κάνουμε εξωτερικά, από εσωτερικά γίνεται όλες οι διεργασίες που πρέπει να γίνουν και σίγουρα η ενυδάτωση, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, παίζει σημαντικό ρόλο. Οι χαμηλών υδατανθράκων, έχουμε πει, είναι διουρητικές διατροφές. Πρέπει να αναπληρώνουμε τους ηλεκτρολίτες μας, να πίνουμε αρκετό φυσικά ανθρακούχο νερό. Έχουμε πει τύπου ξινό νερό φλωρίνης, είτε τη σουρωτή, υπάρχουν διάφορα τέτοια φυσικά ανθρακούχα νερά, τα οποία μπορούμε να συνδυάσουμε είτε με λίγο λεμόνι, με λίγο αλατάκι στα δάχτυλα, το οτιδήποτε, και να πάρουμε το οτιδήποτε ίσως έχει λήψει στο σώμα, και φυσικά κάνουμε σίγουρο ότι λαμβάνουμε αρκετή ποσότητα τροφής ώστε να νιώθουμε κορεσμό. Να πω ότι το δικό σου το πρόγραμμα, εκτός από την... εκτός το ότι προτείνει ότι εντάξει, πρέπει να βγάλεις αυτό, αυτό και αυτό, έχεις αναπτύξει και μια πολύ μεγάλη ποικιλία προτάσεων και γευμάτων που ο άλλος μπορεί να κάνει, ώστε να υπάρχει τελικά πολύ μεγάλη ποικιλία. Δεν είναι μια διατροφή που σου στερεί η ποικιλία γεύσεων. Μπορώ να τρώω πάρα πολλά πράγματα. Okay, έχουμε βγάλει τον υδατάνθρακα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλοί τρόποι να τα μαγειρέψεις και να τα συνδυάσεις. Και εντάξει, Δεν είναι μονότονο. Πολλοί πιστεύουν δυστυχώς ότι είναι μονότονο, όμως αν είσαι λίγο δημιουργικός ή δημιουργική μέσα στην κουζίνα σου και... Ούτως ή άλλως είναι δύο γεύματα, πόση ώρα θα ξοδέψεις? Και 20 λεπτά και μισή ώρα δεν μπορείς να ξοδέψεις παραπάνω. Περισσότερο πιστεύω περιμένεις να ψηθείς στο φούρνο ή στο τηγάνι παρά για να φτιάξεις αυτό το γεύμα. Είτε είναι μπιφτέκια, είτε είναι ακόμα κεμπάπι, το οτιδήποτε και να είναι σε κρέας, ψάρια, αυγά, θαλασσινά, τόσα πράγματα τα οποία μπορούμε ακόμα και να συνδυάσουμε και να φτιάξουμε πολύ ωραία πιάτα, τα οποία είναι διατροφικά πυκνά, αυτό που το οποίο ψάχνουμε, και γεμάτα μικροστοιχεία που μπορούν να μας δώσουν αυτά που έχει έλλειψη ο οργανισμός. Όταν συντονιστείς με αυτόν τον τρόπο ζωής, όλο και πιο εύκολο σου είναι να ετοιμάσεις ένα γεύμα.
Δηλαδή, πλέον, ακόμα και αν δεν έχουμε ερμηνεύσει, που πάντα ξέρω εγώ, λίγο το σκέφτομαι από πιο πριν, και τελευταία στιγμή μπορώ να φτιάξω κάτι. Και υπάρχουν πλέον και οι επιλογές του έξω. Όπως είπες και εσύ, μπορώ να πάρω κομψίδια προπατίνας, ας πούμε, σε ένα ψητοπολείο και να είναι μια χαρά. Ακριβώς, ακριβώς. Πάντα ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Όσοι μας βλέπουν το εξωτερικό, ίσως κάποιες φορές δύσκολο, αλλά στην Ελλάδα σίγουρα έχουμε ακόμα και έξω την επιλογή, είτε να είναι κρέα, κοκορέτσι για παράδειγμα, είναι αποδεκτό, ψάρια, θαλασσινά ξανά, αυγά, όλα αυτά τα πράγματα, σαλάτες, μπορούμε να έχουμε χόρτα, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, τόσα πράγματα τα οποία πολλοί πιστεύουν ότι δεν μπορούσαν όλα αυτά τα χρόνια να τα καταναλώσουν, γιατί αρνοί τρώγανε μόνο το Δεκέμβρη και τον Απρίλη ή Μάη το Πάσχα, και αυτό ήταν όλο, δεν ξανατρώγανε ποτέ αρνοί. Οπότε όλοι αυτοί οι μύθοι έχουν πλέον, τους καταρρύπτουμε και δεν τους θέλουμε στο πρόγραμμά μας. Αν δεν τρως όλα αυτά, στερείς πάρα πολύ σημαντικά πράγματα από τον οργανισμό σου και αυτό θα σου οδηγήσει σε πρόβλημα. Σίγουρα, σίγουρα. Οι ελλείψεις αυτών των τροφών οδηγούν σταδιακά σε μεγάλες ελλείψεις και επειδή καταναλώνουμε μονομερώς μόνο υδατάνθρακα. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. Και δεν υπάρχει τρόπος να αναπληρώσεις όλες αυτές τις βιταμίνες και τα θρεπτικά συστατικά που έχει μέσα η κετογονική, ειδικά η μεσογειακή κετογονική. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι όπου η διατροφή δείχνει ότι είναι πλήρης και χωρίς φυσικά συμπληρώματα. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι να το καταλάβουν οι περισσότεροι, ότι δεν χρειαζόμαστε συμπληρώματα. Εκτός αν είμαστε αθλητές, αν κάνουμε κάποιες διπλές προπονήσεις ή το οτιδήποτε, πιστεύω ότι η διατροφή από μόνη της μπορεί να μας δώσει οτιδήποτε είναι απαραίτητο και μπορούμε να το πάρουμε φυσικά και μετά κοιτάμε για συμπλήρωμα, γι' αυτό λέει και συμπλήρωμα για να συμπληρώσει τη διατροφή μας. Όχι να κάνουμε, να δώσουμε προτεραιότητα σε συμπληρώματα και ποτέ στο διατροφολόγιο μας στις πραγματικές τροφές που πρέπει να καταναλώσουμε. Ναι, και εγώ νιώθω ότι τα έχει όλα. Η μεσογειακή και το γονική διατροφή τα έχει όλα, όσα χρειαζόμαστε. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι ότι κάτι θα σου λείψει από θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες. Ξέρεις ότι τα παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι και μάλιστα σε αυθονία και μάλιστα θωρακίζεται όλος ο οργανισμός σου σε όλα τα επίπεδα από τους μύες, τους συνδέσμους, τις αρθρώσεις, το δέρμα. Νιώθω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσα να πάθω κάτι πλέον με αυτή τη διατροφή από άποψη υγείας. Είναι όλα πολύ, πολύ δυνατά μέσα μου. Αυτό είναι το θετικό και πιστεύω ότι περισσότεροι νιώθουν έτσι και όσοι φοβούνται να την ακολουθήσουν, καλό θα ήταν σε πρώτο επίπεδο να πειραματιστούν. Αν όχι, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου στο gregorskito@gmail.com είτε μέσω της ιστοσελίδας, είτε μέσω ακόμα και της σελίδας του Facebook, να δούμε είτε διατροφικό πλάνο ή κάποια συνεδρία, να καταλάβουν πώς λειτουργεί αυτό το κομμάτι της κετομεσογειακής διατροφής. Η κετογονική έχει πάρα πολλά παρακλάδια. Δεν μπορούν όλοι να καταναλώνουν, για παράδειγμα, 80 ή 90% λίπος, αν δεν υπάρχουν νευροεκφυλιστικές ασθένειες ή και θέλουν απλώς να χάσουν κάποιο λίπος. Ο καθένας πρέπει να έχει ένα εξατομικευμένο πλάνο, ένα προσαρμοσμένο πλάνο, κομμένο και ραμμένο για τα μέτρα του. Δεν μπορεί ο καθένας να ακολουθεί γενικευμένους όρους και να κάνει το οτιδήποτε. Νομίζω ότι αυτό δεν θα είναι αποδοτικό, λειτουργικό και θα έχει πολύ κακά αποτελέσματα. Εγώ, όπως είπα, θέλω να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά το στούντιο που ήταν μαζί μας, μοιράστηκε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούμε αυτές τις μαρτυρίες, θα τις πω, όπου θα βοηθήσει και άλλους ανθρώπους να δώσει το θάρρος να ξεκινήσουν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, να αλλάξει η εμφάνισή τους, η υγεία τους, όλα όσα ψάχνανε και έχουν χαθεί πάλι σε αυτή τη θάλασσα πληροφοριών, διατροφών, διαιτών, να το ονομάσουμε έτσι, και δεν μπορούν και δεν ξέρουν, και όταν είσαι σε απόγνωση κάνεις μεγάλα λάθη συνήθως και λάθος επιλογές. Προσφέρει πολύ μεγάλη ικανοποίηση η κετογονική διατροφή, η μεσογειακή κετογονική διατροφή σε όλα τα επίπεδα και όταν αισθάνεσαι αυτή την πληρότητα απλώς να μπορείς να πας και παρακάτω. Ενώ με μια διατροφή που σου στερεί τόσα πολλά πράγματα, όπως οι υδατανθρακικές διατροφές, είσαι εγκλωβισμένος σε ένα περίεργο κόσμο, ας πούμε, που δεν σου επιτρέπει να δεις και άλλα πράγματα. Σου λέω, είναι σαν να μου άνοιξαν και οι πνευματικοί μου ορίζοντες εκτός από... Ναι, ορίζω. Αυτό είναι
Το νέο, νομίζω, το οποίο, ή αν θέλετε να κρατήσετε αυτό σαν ένα μικρό quote, ένα ρητό, ότι ανοίγουν νέοι ορίζοντες, μπορείτε να δείτε πολλά πράγματα. Δείτε και τα βίντεο εδώ στο κανάλι, τα οποία νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν τουλάχιστον τους αρχάριους και τις αρχαρίες να κάνουν μια τυπική αρχή, να μπορέσουν να ακολουθήσουν 5 πράγματα, και από εκεί και πέρα υπάρχουν, είτε να επικοινωνήσετε μαζί μου, είτε να δείτε περαιτέρω τα βίντεο, τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να χτίσετε ένα διατροφολόγιο, ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε πώς είναι αυτός ο νέος τρόπος ζωής, ο οποίος είναι ξανά εφαρμοσμένος για εμάς που ζούμε στη Μεσόγειο, που έχουμε, μπορούμε να έχουμε όλες αυτές τις τροφές διαθέσιμες, και θα το πω ως ευλογία πλέον, αυτές τις τροφές σε πάρα πολύ καλή ποιότητα. Το αρνί που έχουμε, ακόμα και τα γαλακτοκομικά που κάποιες φορές όταν θέλουμε να χάσουμε λίγο δεν τα καταναλώνουμε πολύ, αλλά γενικά παίζουν και αυτά ένα κομμάτι δικό τους ρόλο, ψάρια από τη θάλασσα που έχουμε και άλλα τόσα προϊόντα, αυγά, που σιγά σιγά θα δείτε αλλάζοντας σκεπτικό, γιατί αυτό το να είσαι εγκλωβισμένος με τον υδατάνθρακα είναι κάτι το οποίο μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να αλλάξουμε, και μόνο τότε μόλις βρούμε την ελευθερία από αυτό το πράγμα θα μπορέσουμε να δούμε και τι άλλο κινείται γύρω μας, να έχουμε μια, αν θέλουμε, 360 πλήρη εικόνα πλέον. Είναι απελευθερωτικό, και αυτό ισχυροποιείται και η σκέψη σου και το σώμα σου, και μπορείς να πας παρακάτω με αυτή τη διατροφή. Τέλεια. Εγώ όπως θέλω πάντα να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ μαζί μας, παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, παρακολουθήστε και τα άλλα βίντεο, σύντομα θα κάνουμε νέες συνεντεύξεις, εδώ στο πλέον θα το ονομάσουμε αυτή την κατηγορία podcast, να ακούσουμε νέες εμπειρίες, νέα πράγματα από όλους. Μην ξεχνάτε Instagram, Twitter, Greek Goes Keto, και όπως πάντα θα σας δω επόμενη φορά. Καλή συνέχεια σε όλους.